Θα πάμε επίσης σε μια σημαντική πρωτοβουλία. Δυστυχώς η Κρήτη έχει και αυτή την πλευρά της αιματοχυσίας, των περιστατικών που πολλές φορές κάνουν πιο δύσκολη τη δική μας καθημερινότητα, βυθίζουν στο πένθος ολόκληρες οικογένειες. Είναι ακόμα νομπές οι μνήμες από το περιστατικό, από αυτό το μακελιό στον προφήτη Ηλία. Πριν από λίγο καιρό είχαμε έναν άλογο περιστατικό στο Ρωτάσι και είναι δεκάδες δυστυχώς αυτά τα περιστατικά που τα τελευταία 30 χρόνια καταγράφονται και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Οι κάτοικοι του προφήτη Ηλία όμως, αυτού του λεβέντικου χωριού, δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. Θέλουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι το περιστατικό αυτό το τελευταίο που καταγράφεται όχι μόνο στο χωριό τους, αλλά σε ολόκληρη την Κρήτη. Ξεκινούν λοιπόν μία δράση που επεκτείνεται και εκτός του νομού Ηρακλείου. Και όλα αυτά θα μας τα πει ευθύς αμέσως ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνα κατά της Βίας και της Οπλοχρησίας, ο κύριος Νίκος Μαρτιμιανάκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαρτιμιανάκη. Και πρωτού σας δώσουμε το λόγο να δούμε ένα σχετικό βίντεο για να θυμηθούμε και το περιστατικό και αμέσως μετά να συζητήσουμε. Το πιο πρόσφατο περιστατικό. Εκεί ήμουν το πρωί 3 ώρα και έγινε και αυτό το συμβάν. Μόνο το θόρυβο, τίποτα άλλο. Η φαινομενική ηρεμία που επικρατεί στον προφήτη Ηλία μετά το διπλό φωνικό διαταράχθηκε εκ νέου χθες τη νύχτα. Οι ρηπές από Καλάσνικοφ που άγνωστοι χρησιμοποίησαν για να γαζώσουν το κρεοπωλείο του βασικού κατηγορούμενου σήκωσαν στο πόδι το χωριό. Εμένα είναι τα υψού μαγαζί. Επιρροφορήθηκα σήμερα το πρωί στους πάντες τζαμπάρια. Ποιος ξέρω εγώ ποιος την είχαμε. Τι άλλο πούμε. Μόνο το θόρυβο, τίποτα άλλο. Για αυτοκίνητο. Όχι, δεν άκουσα, γιατί εμείς είμαστε μέσα, κοιμόμαστε μέσα και δεν ακούστηκε αυτοκίνητο. Μετά το πρωί είδαμε αυτά εδώ. Οι άγνωστοι δράστες γύρω στις 3 τα ξημερώματα, αφού πυροβόλησαν το κρεοπωλείο που παραμένει κλειστό από το βράδυ της τραγωδίας, εξαφανίστηκαν. Εγώ είμαι εδώ και τσάκουσα. Εγώ τώρα βγαίνω στο καφενείο, δεν βγήκα τη νύχτα να τσεψιώ. Αυτοκίνητο ακούσατε τίποτα? Όχι, δεν άκουσα τίποτα. Αυτοκίνητο δεν ακούσει. Εγώ τουλάχιστον δεν άκουσα από εδώ. Τώρα ανέβηκε από κάτω, αν ήταν από αλλού. Σκόνησα το πρωί, τι το είδαμε. Νύχτα. Εκεί ήμουν το πρωί 3 ώρα και έγινε και αυτό το συμβάν. Στο σημείο της επίθεσης έσπευσε η ισχυρή αστυνομική δύναμη, ωστόσο παρότι εντοπίστηκαν βολίδες και θραύσματά τους δεν βρέθηκε ούτε ένας κάλικας. Το που είδατε κι εσείς τώρα που ήρθατε. Αυτό είδαμε. Ήρθε η αστυνομία. Από ό,τι βλέπετε είναι εδώ. Οι δράστες της επίθεσης αναζητούνται την ώρα που πληροφορίες από το χωριό αναφέρουν πως το κατάστημα έχει αλλάξει χέρια. Το περιστατικό αυτό βεβαίως σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής και όπως ήταν δεδομένο ξύπνησε έτσι άσχημες μνήμες στον προφήτη Ηλία. Κύριε Μαρτιμιανάκη, καλώς ήρθατε και από μένα. Καλά να είστε και ευχαριστώ την εκπομπή σας που μου δίνει το δικαίωμα να μπορώ να εκφράσω τη γνώμη της κοινωνίας του προφήτη Ηλία, ακόμη και τη δική μου γνώμη σαν πρόεδρος που είμαι της Επιτροπής. Ευχαριστώ το κανάλι, το Crete TV, γιατί πιστεύω ότι μας έχει δώσει τη δυνατότητα να δώσουμε κάποια άλλη οντότητα στα θέματα που υπάρχουν και να τα βλέπουμε από άλλη σκοπιά και με άλλο τρόπο λειτουργίας. Ξεκαθαρίζομαι πάντα ότι η Επιτροπή αναγκάστηκε να γίνει μετά από πολλά χρόνια την ημερομηνία 24/6 που γίνανε τα θλιβερά γεγονότα. Αστραπιαία. Με το σκοτωμό δύο ανθρώπων που μέσα την κατοχή δεν χάσαμε ούτε ένα και είχαμε τη μεγαλύτερη αντάρτιση ομάδα στα προφήτης Ηλίας, δεν χάσαμε ούτε ένα. Σε μια ειρηνική, ας πούμε, κοινωνία μέσα χαθήκαν δύο άτομα που ήταν ανθρώποι που ήταν μέσα στην κοινωνία του προφήτη Ηλία, προσφέρανε πάντα την αλληλεγγύη στους ανθρώπους, στα παιδιά, γιατί ο ένας ήταν εκπαιδευτής γυμναστής και είχε κάποια παιδιά. Αυτό το θλιβερό γεγονός την επαύριο μας έθεσε ερωτήματα σαν ανθρώποι. Μπορούμε να ζούμε σε μια κοινωνία με τέτοια πράγματα? Δεν μπορούμε. Κύριε Μαρτιμιανάκη, να σας διακόψω και να πούμε ότι πολλές φορές τέτοια περιστατικά συμβαίνουν και στις μεγάλες πόλεις. Στις μεγάλες πόλεις όμως είναι διαφορετικά. Είναι μεγάλος ο πληθυσμός, είναι πολλοί οι άνθρωποι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτή η αλληλουχία στο πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος το συνέστημα της θλίψης. Τον προφήτη Ηλία, μιλάμε για ένα χωριό, ένα κεφαλοχώρι, δύο αναπόσπαστα κομμάτια της τοπικής κοινωνίας και θα ήθελα να μου πείτε πώς είναι αυτό το συνέστημα. Δηλαδή, ένα ολόκληρο χωριό να βυθίζεται στο πένθος, στην καρδιά του καλοκαιριού. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα χωριά το καλοκαίρι είναι και εστίες γιορτής. Έρχονται
συγγενείς από την Αθήνα, από άλλες περιοχές της χώρας, έχουμε τα πανηγύρια, τα γλέντια και τα σχετικά. Προφητηγία. Είναι βέβαια σημαδιακές ημέρες του Ιουνίου και του Ιουλίου στον προφητηγία. Πάντα κάθε χρόνο κάτι γίνεται. Είτε με δυστυχήματα είτε με αυτό. Στις 24 του 6 παράδειγμα ήταν σημαδιακή. Σε αυτό το χωριό που είχε με τον τρόπο που λειτουργούσε σαν κοινωνία, είχε δημιουργήσει ένα αυτό σε μια άλλη κοινωνία που είναι το Ηράκλειο ή η διπλανό χωριό, ότι ήταν κάποιοι άνθρωποι που ήταν τελείως. Δεν είχαν ούτε ουσιώδη στοιχεία ανθρώπου. Δεν είναι έτσι όμως. Σε αυτή την κοινωνία που είναι γύρω στα 1.200 άτομα, άντε να είναι το 1% που λέει ο λόγος, που να είναι άνθρωποι της παράβασης, της βίας και της αυτό. Αυτοί όλοι δημιουργήσαν αυτά τα προβλήματα. Με το να σκοτωθούν κάποιοι άνθρωποι που είναι σχεδόν όλοι συγγενείς, το να δημιουργήσει μια επιτροπή που τους έδωσε άλλο νόημα και άλλο θάρρος, γιατί υπήρχε και ο φόβος. Έτσι. Κύριε Μαρτιμιανά, και εκείνες τις ημέρες μετά, με τη σύσταση και της Επιτροπής, είδαμε επιτέλους η σιωπή να λύνεται. Τα στόματα να ανοίγουν. Θεωρείτε ότι ενδεχομένως, αν αυτό είχε γίνει νωρίτερα, να είχε προλάβει τις δυσάρεστες αυτές τις καταστάσεις? Πώς δεν θα είχε προλάβει. Αλλά ποιος να κάνει το πρώτο βήμα? Δεν το κάνει κανείς. Πιστεύετε, κύριε Μαρτιμιανάκη, ότι στις τοπικές κοινωνίες υπάρχει και μια μερίδα πολιτών, και δεν αναφέρομαι μόνο στον προφητηλία, γενικότερα, που θα μπορούσε να καλλιεργεί αυτή την παράνομη δραστηριότητα με λόγια, ας πούμε, που μεταφέρονται? Όλοι γνωρίζουμε ότι στα χωριά υπάρχει μια μεγαλύτερη αμεσότητα του ενός ανθρώπου με τον άλλο. Επειδή δεν μπορώ να βρω λέξεις. Σας το λέω επειδή κατάγομαι κι εγώ από περιοχή που έχει βιώσει ανάλογα περιστατικά από τον Μυλοπόταμο και γνωρίζουμε πως είναι λίγο ιδιοσυγκρασία στις περιοχές αυτές. Η καλλιέργεια του φόβου σε ορισμένα χωριά και προπάντως ορεινά είναι ένα μάθημα. Δηλαδή τα παιδιά δεν μαθαίνουν στο σχολείο μαθηματικά, μαθαίνουν το φόβο. Ότι ξέρεις κάτι, αν μιλήσω θα με καθαρίσουν ή αν θα πω το κακό, αν την πω με τη γλώσσα της αλήθειας το ίδιο και αυτό. Και αυτό υπήρξε και στον προφητηλία. Μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι γινόταν μεγάλο το κακό, μεγάλο και μια στιγμή γίνει και η μεγάλη. Τώρα ο κόσμος είναι αποφασισμένος να βοηθήσει μέσα από αυτή τη δράση που ξεκινάτε? Σήμερα μπορώ να σας πω σαν επιτροπή που είναι σχεδόν και τα 11 μέλη από καταξιωμένες και οικογένειες και σαν άνθρωποι συνδικαλιστές αυτά που θεωρούν με άλλη σκοπιά και με άλλη γωνία τα προβλήματα του προφητηλία, αυτοί οι 11 είναι αρρωγοί, δηλαδή είναι αναγκασμένοι και θα βάλουν το χέρι στο μαχαίρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Ακόμη και η ίδια η κοινωνία συμμετέχει. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχω μια κοινωνία που συνοδεύεται μαζί με την Επιτροπή. Γιατί γι' αυτό βλέπετε ότι μέσα σε ένα τρίμηνο έχει κάνει πράγματα που δεν τα έχει κάνει μια οργάνωση 10 χρόνια. Παράδειγμα, αλληλεγγύηση κατά της παραβατικότητας ή κατά της βίας ή κατά της κλεψίας. Έχει κάνει πολλά βήματα. Και βεβαίως, κύριε Μαρτιμιανάκη, επειδή όπως μας είπατε και λίγο νωρίτερα, εσείς θεωρείτε ότι αν νωρίτερα είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, ενδεχομένως δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το κακό. Τώρα έχετε αποφασίσει τη δική σας έτσι τη φωνή, το όχι το δικό σας κατά της βίας, κατά της οπλοχρησίας, να μεταφερθεί και εκτός προφητηλίας. Μπορούμε να το λέμε και με μεγάλη άνεση, σαν επιτροπή, ότι είμαστε κατά και της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας. Αυτό το έθιμο το κριτικό. Πρέπει να το σεβαστεί ο κάθε κριτικός, αν θέλει να λέγεται κριτικός, κουζουλός και κριτικός, πρέπει να το σεβαστεί. Οπλοχρησία και οπλοφορία απαγορεύεται. Τα ενθύμια να είναι κρεμασμένα στα τζάκια τους. Η νοοτροπία έχει αλλάξει, κύριε Μαρτιμιανάκη, γιατί ας πούμε στην Κρήτη της Λεβεντιάς δεν χωράνε λογικές του τύπου. Για ένα πατέρα να είναι μαγιά, ο γιος στα 13 του να καπνίζει, στα 14 να καβαλά τα μάξι και να κάνει τις λεγόμενες κριτικές μαγιές στο κεντρικά σημεία των χωριών. Αλλάζει αυτό ή υπάρχουν ακόμη κάποιοι που σήμερα τα διατηρούν? Σήμερα στην κοινωνία του προφήτη Ηλία, καλό και τους ευχαριστώ τους νέους από την τηλεόραση, το 95% έχει ηρεμήσει. Δηλαδή ένα 5 κάτι ψιλοπροβληματάκια, ας πούμε, με τα μάξα, με τα τέτοια. Αυτή τη στιγμή, όπως παρακολουθώ, γιατί κάθε μέρα σχεδόν είμαι, δεν είμαι κάτοικος του προφήτη Ηλία, κάτοικο αλλού και έχω τις επιχειρήσεις μου αλλού. Αλλά είμαι πάντα κάθε μέρα στον προφητηλία γιατί είμαι και κοινοτικός σύμβουλος. Ναι. Στην ενότητα θεμένους. Βλέπω ότι υπάρχει μια ηρεμία, μια αυτή ακόμα στα καφενεία, τα παιδιά δηλαδή αυτό. Μετά
βλέπω και κάτι άλλο, ότι ξεκίνησα κάτι και οργανώνω κάποιες εκδηλώσεις. Όπως προχθές οργάνωσα τον Παγκράτη, την Παγκράτη Οπάλη. Είναι μια αρχαία που δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε, θέλει ολόκληρη εκπομπή να εξηγήσουμε. Και είδα ότι σχεδόν όλοι οι νέοι του χωριού ήρθαν και την παρακολουθήσανε. Δώστε μας ένα στίγμα, επειδή σε λίγο θα μας πιέζει ο χρόνος πραγματικά, δώστε μας ένα στίγμα εκεί για κάποιες εκδηλώσεις που έχετε προγραμματίσει σε άλλους δήμους, ενδεχομένως και εκτός νομού. Ήδη τώρα στέλνουμε προσκλήσεις στις 4 μεγάλους δημάρχους της Κρήτης. Να συναντηθούμε που να μπορούμε να εκφράσουμε... Εννοείται Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθινο και Άγιο Νικόλαο. Άγιο Νικόλαο, ναι. Μετά θα επεκταθούμε σε πιο άλλους δήμους και σε ορεινά χωριά. Μάλιστα. Θέλουμε καταρχήν να μιλήσουμε με τους δημάρχους. Θέλουμε να μιλήσουμε σε διαφορετικά σχολεία, να δούμε τη γνώμη των παιδιών μέσα στο σχολείο. Πώς θέλουν να ζουν σε μια κοινωνία, πώς την αισθάνονται. Ξεκινήσαμε με αφίσες που θα συνήξουμε να τις κολλούμε. Είναι μια αφίσα αυτή που λέει όχι στη βία και δείχνει από κάτω ότι πρέπει να χορεύει πεντοζάλι, γιατί ο κριτικός πρέπει να χορεύει. Και είναι και άλλη μια αφίσα που δείχνει όχι στη βία, όχι στην οπλοχρησία. Όχι στην οπλοκατοχή, όχι στην οπλοκρισία, όχι στην παραβατικότητα. Και βέβαια μπορεί και θα το κάνει, γιατί είμαι λέει δυνατός, κουζλός και κριτικός. Και δείχνει ότι τραγουδά κάποιος με τη λίρα και αυτά είναι που πρέπει να κάνουμε. Και με αυτό το μήνυμα, κύριε Μαρτιμιανάκη, να κλείσουμε. Όχι στη βία, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.